Δώσε προσοχή σε αυτό το βίντεο. Πράγματα που πρέπει να αποφεύγεις και να προσέχεις όταν δημιουργείς περιεχόμενο το οποίο θες να προσελκύσει κλικ στην ιστοσελίδα σου. Πάμε να δούμε. Πρώτον, τι πρέπει να προσέχεις. Φτιάχνεις περιεχόμενο για clickbait απλά για να πατάνε και να τραβάς κλικ και όχι για να βοηθάς κόσμο. Σημάδι και ειδοποίησε, προειδοποίησε από την Google ότι θα έχεις πρόβλημα. Δεύτερον, δημιουργείς περιεχόμενο σε διαφορετικές θεματολογίες αλλά μιλάς για το ίδιο θέμα, σπαμάρεις μέσα στο ίδιο στο site με την ελπίδα να τραβήξεις από πάρα πολλά άρθρα όσα κλικ μπορείς, δεν είναι βέλτιστη τακτική. Τρίτον, χρησιμοποιείς πάρα πολλά προγράμματα τα οποία σου γράφουν το περιεχόμενο, παίρνεις το περιεχόμενο και το πετάς και ξανά και ξανά και γεμίζεις συνολικά τα site σου ή την ιστοσελίδα σου έτσι. Κλασική στρατηγική για την οποία θα εξαφανιστείς από τα αποτελέσματα της Google στο επόμενο update. Μεγάλη προσοχή, το AI πλέον, τα update που έχει βγάλει η Google, πάνε και στοχεύουν απευθείας σε κάτι τέτοιο. Επόμενο πολύ σημαντικό. Δημιουργείς περιεχόμενο από άλλους δεξιά-αριστερά, λες τα ίδια, κάνεις ένα summarize που λέμε εμείς, τα πετάς σε ένα άρθρο και το ανεβάζεις και περιμένεις κατάταξη. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλάζει η στρατηγική σου, θέλουμε μοναδικό ποιοτικό περιεχόμενο. Πέμπτον, το περιεχόμενό σου είναι περιεχόμενο το οποίο θα μπει ο άλλος, θα σε ξεπετάξει και θα μπει να διαβάσει κάπου αλλού μετά κάτι άλλο που το βρει πιο χρήσιμο. Η Google θα το καταλάβει. Πρόσεξε λοιπόν αυτό που έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο. Τα κείμενα που θα δημιουργείς θα πρέπει να είναι τόσο καλά από τα οποία όταν μπει κάποιος θα πει ναι, ο φίλτατος εδώ μου τα απάντησε όλα. Ακολούθησε μια περισσότερα.